και θα συναντήσουμε, θα μιλήσουμε για πολιτική βέβαια, θα συναντήσουμε τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα, από το στούντιο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σεφάκα, σε εσάς, τους συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Μετά από καιρό, ξέρετε, έχει προκύψει, κανονικά θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια συνένεση, μια εθνική στάση στο κομμάτι του εθνικό. Δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται δεν θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την συμφωνία αυτή με την Γαλλία. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το άρθρο 2 και 18 της αμυντικής συμφωνίας, ότι επί της ουσίας η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες και την υφαλοκρηπίδα και πώς μας το έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Βούτσης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να στείλουμε τα παιδιά μας να σκοτωθούν στην περιοχή, σε περιοχές της Αφρικής. Θα ήθελα μια απάντηση. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι υπερβολική η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλλον θαμπωμένος και θολωμένος από την τεράστια εθνική επιτυχία του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Νίκου του Δένδια δια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για την υπογραφή αυτής της αμυντικής συμφωνίας, ψάχνει να βρει προσχήματα για να καταψηφίσει και να δημιουργήσει, να θολώσει γενικά την εικόνα. Νομίζω ότι δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Υπήρξε διευκρίνηση που έλεγε ότι όταν λέμε επικράτεια, όπως λέει η συμφωνία, καλύπτει τα πάντα. Και σε σχέση με τις αποστολές στην Αφρική, ειδικότερα που υπάρχει αναφορά, εννοείται και ξυπακούεται και υπάρχει ήδη σχετική ανακοίνωση ότι όταν αυτή η αποστολή είναι στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή στα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το πούν οι Γάλλοι αυτό. Αυτό που λέτε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να. Ναι, εντάξει. Εγώ σας λέω το επιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούν οι Γάλλοι αυτό. Ότι δεν αφορά μόνο στην επικράτεια, αλλά και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα. Αν βγαίναν και λέγανε αυτό οι Γάλλοι, την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκει ότι να πούν ότι ισχύει και για το διάστημα. Είναι προσχήματα αυτά. Είναι προσχήματα γιατί? Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, την οποία από μικροψυχία δεν αναγνωρίζει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να βρει διάφορα θέματα για να έχει την αιτιολογία να καταψηφίσει κάνοντας κριτική κτλ. Θεωρώ ότι μια υπεύθυνη και σοβαρή στάση ενός σοβαρού αντιπολιτευόμενου κόμματος θα ήταν να υπερψηφίσει τη συμφωνία αυτή και να αναγνωρίσει μια εθνική επιτυχία. Καλός ή κακός, καλός για τη χώρα, ναι, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ λοιπόν ότι όφιλε και οφείλει η αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσει την επιτυχία αυτή. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που υπάρχουν προβλήματα, που μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση για τα ζητήματα οικονομίας, για την ακρίβεια που υπάρχει, για χίλια δυο άλλα. Δεν είναι τα εθνικά ζητήματα αυτά τα οποία προσφέρονται για τέτοιου είδους μικρόψυχη και μικροκομματική αντιπολιτευτική τακτική. Θεωρώ ότι αυτά τα βλέπει, τα κατανοεί ο ελληνικός λαός, όπως και να το, ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Έτσι, προφανώς στεναχωριέται που δεν μπορούσε να κάνει κάτι ανάλογο επί των ημερών του και γι' αυτό το λόγο ψάχνει να βρει προσχήματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και να βγει σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κ. Μακρόν, και να πει ότι έτσι είναι τα πράγματα, θα βρει κάτι άλλο να πει. Τώρα, το δεύτερο που υπάρχει είναι το θέμα το οικονομικό, τα χρήματα για την συμφωνία αυτή. Ότι μιλάμε, τουλάχιστον αυτό ήταν το επιχείρημα που ακούστηκε και πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας, για υπερεξοπλισμούς. Πολλά τα χρήματα, είπε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ότι επιστρέφουμε στην εποχή του Γιάννου και του Άκη, οι κότες που κάνουν τα χρυσά αυγά, και είπε νωρίτερα ο κύριος Βούτσης στην εκπομπή μας ότι είναι μια υπόθεση που θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να οδηγήσει και σε σκάνδαλο ακόμα. Σημαίνει κάτι αυτό όλο για το πολιτικό μας σκηνικό? Και αυτό που ισχυρίζονται, το δεύτερο ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή της ακρίβειας και των εξοπλιστικών προγραμμάτων και όλα τα σχετικά που μπορεί να οδηγήσει και σε σκάνδαλο, είναι αυτό που είπα πριν. Ότι ακόμη και να βγει ο κ. Μακρόν να πει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ότι καλύπτεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ότι οι αποστολές που θα γίνονται στην Αφρική θα γίνονται στα πλαίσια του ΟΗΕ ή στα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βγουν και θα πούν ναι, αλλά είναι ακριβά. Μετά θα βγουν και θα πούν, αν πούμε ότι δεν είναι ακριβά, και αυτό αποδεικνύεται, γιατί τελικά σε τιμές των δύο φρεγατών παίρνουμε τρεις, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί η προηγούμενη προσφορά ήταν πολύ ακριβότερη. Η Γαλλία, όταν έχασε τη μεγάλη παραγγελία από την Αυστραλία των 56 δις, αναγκάστηκε για να επιβιώσει η πολεμική της βιομηχανία να κάνει πολύ καλύτερες τιμές. Λοιπόν, θα βρουν να πούν κάτι άλλο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όταν συζητάμε για ζητήματα που έχουν σχέση με την εθνική άμυνα, πρέπει να είμαστε γενναιόψυχοι. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά, πρέπει να βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα αυτή, δυστυχώς,
τα χρόνια της κρίσης, τα οποία ξεπεράσαν τη δεκαετία ήδη, ήταν χρόνια τα οποία δεν έγιναν οι αναγκαίοι εξοπλισμοί, δεν εξυγχρονίστηκαν όσο όφυλαν, ειδικά τα 4,5 χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουμε πολλά όμως, γιατί ήταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνουμε και φρεγάτες, θα πάρουμε και κορβέτες. Αναβαθμίζονται τα F-16. Και κορβέτες θα πάρουμε ως το τέλος του χρόνου. Θα υπογραφεί άλλη συμφωνία για 3+1. Και χάρηκαμε, όλος ο ελληνικός λαός χάρηκε, όταν εδώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα 18 Ραφάλ γίνονται συν 6-24. Και το 3+1 σημαίνει 4. Και το 3+1 κορβέτες που μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η συμφωνία σημαίνει 4. Και τα Στάγκερ που όταν ήμουν εγώ έφεδρος αξιωματικός και το τονίζω, υπηρέτησε 28 μήνες. Τα έχουμε ανάγκη όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Όλα τα χρειαζόμαστε. Τα Στάγκερ είναι 40 ετών. 40 ετών αυτοκίνητα. Αυτά έχει ο ελληνικός στρατός. Αλλάξαν το 1980, 81, 82, 83. Αλλάξαν τα Ρέο και τα Τζέιμς. Πήραμε τα Στάγκερ που ήταν καινούργια. Σήμερα έχουν 40 χρόνια. Πάνω σε αυτά έχουν μάθει να οδηγούν νέα παιδιά. Έτσι. Εκεί μαθαίνουν να οδηγούν οι οδηγοί του στρατού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι καταπονημένα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε αυτοκίνητα. Θα πάρουμε. Θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, προχωρούμε σε εξοπλισμό. Μα εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως έθνος και να διατηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε, θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχουμε από Ανατολάς έναν κακό γείτονα, ναι, έναν επιθετικό γείτονα που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Λεφτά υπάρχουν όμως, κύριε Καράγουλου. Λεφτά υπάρχουν γιατί γίνεται μια σωστή κατανομή σε βάθος χρόνου. Δεν επιβαρύνουν έναν προϋπολογισμό, αλλά γίνεται σε ένα βάθος χρόνου. Είναι συμβατά με το μεσοπρόθεσμο. Δεν θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος. Θα δείτε ότι το δημόσιο χρέος και το ποσοστό του ως ποσοστό του ΑΕΠ σταδιακά θα αρχίσει να μειώνεται και θα μειώνεται γενναία. Μείον 7,5% θα μειωθεί το 2022, μείον 7,5% θα μειωθεί το 2023. Γιατί με την αύξηση του ΑΕΠ, το χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ θα είναι συνεχώς μειωμένο. Άρα λοιπόν δεν κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη κάποια πράγματα τα οποία είναι έτσι στα κουτουρού, στην τύχη. Είναι προγραμματισμένα, αλλά επαναλαμβάνω, η ανάγκη για εξοπλιστικά προγράμματα είναι δεδομένη. Δεν θα κολλήσουμε στη λογική ότι όποιος κάνει αγορές οπλικών συστημάτων κάνει σκάνδαλα. Όλα γίνονται με διαφάνεια. Όποιος έχει διαφορετική άποψη, εδώ ο Ρόδος και εδώ και το πείδημα, ας βάλει οποιοδήποτε ζήτημα θέλει. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνει, υπάρχει ανάγκη για τους εξοπλισμούς αυτούς. Έχουμε μείνει πίσω. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι και στην αεροπορία και στο ναυτικό πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν λέω στο στρατό ξηράς, που εντάξει, και ο στρατό ξηράς είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά στα οπλικά συστήματα που θέλουν χρήματα, που θέλουν καινούργια οπλικά συστήματα όπως είναι η αεροπορία και ο ναυτικό, είμαστε πίσω. Και τώρα μας δίνει τη δυνατότητα με αυτές τις αγορές από τη Γαλλία να ξαναπάρουμε την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή μας. Έχουμε, και κλείνω με αυτό, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε κομπλεξικοί. Ότι θα απαντήσει η Τουρκία στο πεδίο, ότι είμαστε εμείς που δυναμητίζουμε την ασφάλεια, την ειρήνη στην περιοχή και ότι είμαστε μια επιθετική χώρα. Και θέλω να ρωτήσω, αν βλέπετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει και μια κλιμάκωση σε επίπεδο θερμού επεισοδίου και αλήθεια πώς είναι δυνατόν να λες μια χώρα ότι είναι κομπλεξική και αυτό να συμβαίνει την παραμονή των διερευνητικών επαφών. Είναι σαν να μας λένε οι Τούρκοι ότι ή να θέλουν να μας τραβήξουν το χαλί πάνω στο κομμάτι αυτό και να μας πούν αφήστε το, ματαιώστε το και να ευθύνεστε εσείς γι' αυτό. Καταρχήν να πω ότι οι χαρακτηρισμοί δεν είναι διπλωματικοί, είναι εξόχως προσβλητικοί και προφανώς επιστρέφουν σε αυτόν που τους εξέπεψε πρώτος. Έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα κομπλεξική, είναι μια χώρα ειρηνική, είναι μια χώρα δημοκρατική, η οποία θέλει να συνυπάρξει εντός των υφισταμένων συνόρων και με βάση τους διεθνείς κανόνες με όλους τους γειτονές της. Αρμονικά και ήρεμα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία είναι αυτή που είναι επιθετική και δημιουργεί συνεχώς εντάσεις. Καταλαβαίνω τώρα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή εποχή στην Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ήταν ένας μεγάλος πρωθυπουργός για την Τουρκία. Στα 20 χρόνια περίπου της ηγεσίας του, πράγματι την Τουρκία την πήγε πάρα πολύ μπροστά. Τώρα όμως που αρχίζει σιγά σιγά και λόγω ηλικίας και λόγω προβλημάτων υγείας και λόγω της κρίσης στην οικονομία και λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε, γιατί όλες οι γεωπολιτικές του επιλογές του βγήκαν λάθος. Τώρα που αρχίζει να καταραίει,
φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση για να ρίξει με αυτόν τον τρόπο. Η διάδοχη ρίξει... κατάσταση, είστε σίγουρος κύριε Καράογλου, ότι θα είναι καλύτερη? Όχι, αυτό πήγα να πω. Θα το πω και δηλαδή, εγώ, ακούμε για τον κύριο Ακάρα, ας πούμε. Θα το πω και εγώ, μπορεί είναι... να είναι χειρότερη. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι τώρα είναι σε μια φάση αλλαγής εποχής και πάντοτε η αλλαγή εποχής δημιουργεί την ανάγκη και τα προβλήματα που είναι υπαρκτά στην Τουρκία, κυρίως το οικονομικό που είναι μια χώρα υπό οικονομική κατάρρευση, προσπαθούν να δημιουργήσουν στάχτη στα μάτια των πολιτών. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν είναι το εξής. Εύχομαι στην Τουρκία να βρει το δρόμο της. Και όταν λέω να βρει το δρόμο της, να έχει μια ομαλή αλλαγή στην εξουσία. Ο τουρκικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει. Βεβαίως και με εκλογές και σέβομαι το δικαίωμα της κάθε χώρας να αποφασίσει μόνη της ποιον θα έχει ηγέτη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι χαρακτηρισμοί που κάνει ο κύριος Τσαβούσογλου για τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ και δεν είναι ποτέ χώρα επιθετική. Είναι μια χώρα φιλιρηνική που θέλει να συνεπάρξει με όλους τους γειτόνες. Κύριε... Από και πέρα περιμένουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα. Και αν εφαρμοστεί και από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα, δηλαδή επιδιώξουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και προσπαθήσουν και με ειρηνικό τρόπο να λύσουμε τα προβλήματά μας, όλα θα πάνε κατευθείαν. Αλλιώς, όπως είπα και πιο πριν, είδω η Ρόδος, είδω και το πείδημα. Δεν φοβόμαστε θερμό επεισόδιο. Ως τα τέλη του χρόνου έρχονται τα 6 πρώτα Ραφάλ, αποκτούμε υπεροπλία στον αέρα, θα αρχίσουν να έρχονται και τα καράβια. Υπάρχει το σύμφωνο της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Οπότε το πρόβλημα πλέον πρέπει να είναι. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεοδωρό Καράογλου.